Θα μείνουμε στον κορονοϊό, καθώς ο Εύρος εμφανίζει πάρα πολλά κρούσματα και μάλιστα έχουμε και κλείσιμο τμήματων στον Εύρο, των σχολείων που μόλις ανοίξαν. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου, τον κύριο Δημήτρη Δαρούση, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δαρούση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σήμερα ανακοινώθηκαν 19 κρούσματα, τα 10 είναι στην περιοχή του Σουφλίου. Δυστυχώς έχουμε έτσι ένα ιστορικό το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του Φυλακτού κυρίως, όπου βλέπουμε ότι και από τα τεστ που έχει πάρει ο ΟΔΗ το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή γίναν 2 ημέρες όπου ο κόσμος προσήλθε στην κοινότητα του Φυλακτού για τεστ, όπου έδειξε, η μία ήταν με rapid test την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε έγινε με μοριακά τεστ. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά κρούσματα στην περιοχή του Φυλακτού. Αυτό είναι ανησυχητικό, καθώς οι κάτοικοι του Φυλακτού κινούνται καθημερινώς και προς το Τυχερό αλλά και προς το Σουφλί για τις καθημερινές τους αγορές και ανάγκες που έχουν. Επομένως, αυτό δημιουργεί μια ανησυχία. Αυτό το οποίο εξετάζει τώρα ο ΕΟΔΗ πλέον, γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βενετίδη, έχει τεθεί το θέμα στον ΕΟΔΗ στην Αθήνα και αναμένουν τώρα τις αποφάσεις, ερευνούν τα στοιχεία που υπάρχουν για τον οικισμό, έτσι ώστε να δούμε αν πρέπει να υπάρχουν κάποια περαιτέρω μέτρα για τον περιορισμό του φαινομένου. Εμείς θα πούμε ότι σίγουρα οι κάτοικοι του Φυλακτού προστέχουν και θεωρούμε ότι έχουν την αντίληψη ότι θα πρέπει να παραμείνουν περισσότερο στο σπίτι, να μην κινούνται στην περιοχή, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος της διασποράς. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι γενικότερα όλη η περιοχή του Δήμου Σουφλίου πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να τηρούμε τα μέτρα, να προσέχουμε τις επαφές μας, να είναι όσο δυνατόν λιγότερες, έτσι ώστε αυτό το οποίο εμφανίζεται στην περιοχή να μπορέσουμε να το περιορίσουμε. Έχουμε και κλείσιμο τμήματος στην Αγριάννη, στο Δημοτικό Σχολείο, στο Μειονοτικό, κύριε Δαρούση. Ναι, εκεί έχουμε ένα κρούσμα στο εκπαιδευτικό. Προληπτικά κλείνει ένα τμήμα, έχει κλείσει ένα τμήμα στην Αγριάννη, στο Δημοτικό Σχολείο. Εμείς ως Δήμος αύριο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, θα προγραμματίσουμε να γίνει απολύμανση σε όλο το σχολείο της Αγριάννης, σε όλο το Δημοτικό Σχολείο της Αγριάννης. Και από εκεί πέρα ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε περαιτέρω εξάπλωση και στην Αγριάννη. Μάλιστα. Κύριε Δαρούση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Εμείς θα πούμε βέβαια ότι σε όλους τους κατοίκους, αλλά κυρίως τους κατοίκους του Φυλακτού, ότι ο Δήμος είναι κοντά σε οτιδήποτε πρόβλημα έχουν. Μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε κάτοικος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου για να συνδράμουμε σε οποιαδήποτε ανάγκη υπάρχει. Απόλυτα κατανοητό. Ναι. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, κύριε Δαρούση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλό βράδυ.